Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε στη Μηχανή του Χρόνου. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε την ιστορία που γέννησε η αρχαία Αθήνα και διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Την ιστορία της δημοκρατίας. Η μετάβαση στη δημοκρατία δεν έγινε από τη μία στιγμή στην άλλη. Η πορεία ήταν μακρά και ξεκίνησε τον 8ο αιώνα π.Χ. όταν καταργήθηκε η κληρονομικότητα στη Βασιλεία. Οι Αθηναίοι ήταν οι πρώτοι που έγραψαν τους νόμους, που μοίρασαν τη δικαστική, την πολιτική, ακόμα και τη στρατιωτική εξουσία σε όλους τους πολίτες. Αυτοί που θεωρούσαν ότι όποιος δεν ασχολείται με τα κοινά είναι παρήσακτος. Πώς έφτασαν όμως σε αυτόν τον τρόπο σκέψης και δράσης? Στην πραγματικότητα αναζητούσαν μετά από ταραχές και περιπέτειες ένα δίκαιο τρόπο διακυβέρνησης και έτσι σταδιακά και μέσα από τους αιώνες δημιούργησαν ένα νέο πολίτευμα, τη δημοκρατία. Και σήμερα παρουσιάζουμε τους βασικούς σταθμούς αυτής της διαδρομής που κατέληξε στο δημοκρατικό πολίτευμα, το οποίο επηρέασε καθοριστικά τον ανθρώπινο πολιτισμό σε όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι κληρονομιά των αρχαίων Αθηναίων σε όλη την ανθρωπότητα. Το 490 π.Χ. οι Έλληνες κατοτρόπωσαν τους Πέρσες στη Σαλαμίνα. Ήταν μια μεγάλη νίκη για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, αλλά και καθοριστική για το πολίτευμα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Was this idea that they were defending Greek freedom, which was preserved by the rule of law, against the tyranny of the Persian king. Μέχρι τότε πολιτικά δικαιώματα είχαν μόνο οι οπλίτες που προέρχονταν από τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις. Μετά την ναυμαχία της Σαλαμίνας αποκτούν περισσότερα δικαιώματα και οι φτωχοί που συνετέλεσαν καθοριστικά στη νίκη και έπρεπε να ανταμυφθούν. Ο στόλος είναι αυτός ο οποίος διαμορφώνει την Αθήνα και παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο και στη μετέπειτα ίσως εξέλιξη του πολιτεύματος. Στη Σαλαμίνα η νίκη οφείλεται καθαρότατα στους φτωχούς Έλληνες, στους φτωχούς Αθηναίους, γιατί μόνο αυτοί λαμνοκοπούσαν τα καράβια. Όσοι πολεμούν και προσφέρουν για την άμυνα της πόλης τους έχουν το ηθικό δικαίωμα να συμμετέχουν στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων. Οπότε έχουμε μία προοδευτική εμπλοκή των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων στη διακυβέρνηση της πολιτείας. Η συμμετοχή όλων των πολιτών στα κοινά ήταν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του νέου πολιτεύματος της δημοκρατίας. Ωστόσο, η δημοκρατία δεν εμφανίστηκε ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη, καθώς υπήρχαν άλλες επικρατέστερες μορφές διακυβέρνησης. Μετά την κατάργηση των Μυκηναϊκών κρατών, επικράτησε η βασιλεία. Ο βασιλιάς ήταν πολιτικός, δικαστικός, στρατιωτικός και θρησκευτικός ηγέτης και η εξουσία του ήταν κληρονομική. Ωστόσο, σταδιακά δημιουργείται και ένα συμβούλιο. Δεν γνωρίζομαι επακριβώς τις δικαιοδοσίες που έχουν. Σίγουρα συγκαλείται η Εκκλησία για να διαπιστωθεί το δημόσιο αίσθημα. Γιατί τους έχουν ανάγκη για τη συμμετοχή τους στο στρατό. Βέβαια, ταυτόχρονα με την βασιλεία σημειώνεται άνοδος των ευπατριδών, η οποία άνοδος συντελείται μέσα από το Συμβούλιο. Πολύ σημαντικό είναι ότι οι αρχηγοί των Δήμων συμμετέχουν στο Συμβούλιο. Έτσι αποκτούν δύναμη και σταδιακά η βασιλεία πάβει να είναι κληρονομική. Αυτοί συνειδητοποιούν τη δύναμή τους μέσα από το Συμβούλιο και συντελείται η άνοδός τους. Από το 712 σε αυτό το αξίωμα ανέρχονται μη ευγενείς, που σημαίνει ότι τότε συντελείται η κατάντηση της κληρονομικής βασιλείας. Η μετάβαση στο δημοκρατικό πολίτευμα έγινε σταδιακά και δεν έλειψαν και κάποιες συγκρούσεις. Δηλαδή, πολύ μεγάλη εξέλιξη ήταν η δημιουργία της πόλης κράτους τον 8ο αιώνα π.Χ. Ο θεσμός της βασιλείας τότε εξέπεσε και οι άριστοι έλαβαν την εξουσία. Έτσι, από τη βασιλεία δημιουργείται η αριστοκρατία.
Το αριστοκρατικό πολίτευμα είχε τρία βασικά όργανα εξουσίας. Τους εννέα άρχοντες, τον Άριο Πάγο και την Εκκλησία του Δήμου. Και στα τρία δικαίωμα συμμετοχής είχαν μόνο οι ευγενείς. Ποιοι ήταν όμως οι μη ευγενείς? Οι μη ευγενείς διακρίνονται σε ζευγίτες και θήτες. Τι ήταν ο ζευγίτης? Ήταν ένας αγρότης που είχε ένα κλήρο γης, ένα κομμάτι γης, το οποίο μπορούσε να καλλιεργήσει με ένα ζευγάρι, ζεύγος βοδιών. Θήτης είναι από το θητεύω μισθώνω. Και για να επιβιώσουν αναγκάζονται να μισθώσουν την εργασία τους. Οι ζευγίτες και οι θήτες δεν συμμετείχαν στα κοινά. Και στην περίπτωση που δεν είχαν να πληρώσουν τους ευγενείς, πολλούνταν ως δούλοι για να ξεχρεώσουν. Αλλά ήταν μια εκούσια δουλεία. Εκούσια, δηλαδή, εγώ δεσμεύω τον εαυτό μου στο χωράφι σας, διότι αν δεν μπορέσω να σας ξεπληρώσω, θα με κάνετε δούλο. Καθοριστικό για την εξέλιξη της δημοκρατίας ήταν το Κυλώνιο Άγος που έγινε το 632 π.Χ. με πρωταγωνιστή το δημοφιλή Ολυμπιονίκη Κύλωνα. Στο αθηναϊκό κράτος επικρατούσε αναταραχή, την οποία προσπάθησε να εκμεταλλευτεί ο ευγενής Κύλων και να πάρει την εξουσία. Κατέλαβε την Ακρόπολη, αλλά η εξέγερσή του απέτυχε, καθώς οι αντίπαλοι του σκότωσαν τους οπαδούς του πάνω στον Ιερό Βράχο. Εκείνος και με τον αδελφό του κατάφεραν να ξεφύγουν. Οι κέτες όμως, σύντροφοί του, δεν τα κατάφεραν. Οι Αλκμεονίδες τους είπαν ότι θα σας βγάλουμε έξω, θα φύγετε από τον ναό, δεν θα σας πειράξουμε, ελάτε σιγά σιγά. Όμως αυτό δυστυχώς δεν έγινε. Σφαγιάστηκαν όταν κατέβηκαν, απομακρύνθηκαν από το ιερό, σφαγιάστηκαν και αυτό θεωρήθηκε ανοσιούργημα, άγος. Κατηγορήθηκε ο επώνυμος άρχον, που καταγόταν από την οικογένεια των Αλκμεονιδών, ότι δημιούργησε μίασμα. Και αρχίζει το λεγόμενο Κυλώνιο Άγος, γιατί γίνονται αιματοχυσίες, αιματηρές συγκρούσεις, ανάμεσα στις οικογένειες των ευγενών, τους οπαδούς του Κύλωνα και βεβαίως και τους αντιπάλους. Το Κυλώνιο Άγος έφερε στο προσκήνιο τα κοινωνικά και πολιτιακά προβλήματα της Αθήνας. Τι δηλώνει όμως το Κυλώνιο Άγος σαν ιστορικό γεγονός? Ότι υπήρχε πρώτης δημοκρατίας επιθυμία να αλλάξουν τα πράγματα? Όχι μόνο αυτό, όχι ότι μπορούσε να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά μπορούσε κάποιος ο οποίος θεωρούσε ότι είχε αποκτήσει μια σχετική δύναμη να καταλάβει την εξουσία. Αυτό είναι το Κυλώνιο Άγος. Σημαντικό είναι ότι εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν νόμοι ούτε και ποινές. Ο φόνος, για παράδειγμα, τιμωρούνταν με αυτοδικία. Αποτελούσε ζήτημα συγγενών, οι οποίοι φυσικά, όπως είναι λογικό, έχουν και διαφορετική αντίληψη ο καθένας περί δικαιοσύνης και το τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Ο φόνος θεωρείται θρησκευτικό ανασκούργημα. Και η τιμωρία του φόνου θρησκευτικό καθήκον. Άρα μόνο αν σκοτώσω το δράστη θα ησυχάσουμε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μας εκπλήσει. Υπάρχει ακόμα δυστυχώς και στην εποχή μας. Στο Κυλώνιο Άγος σκοτώθηκαν πολλοί οπαδοί του Κύλωνα. Άρα οι συγγενείς τους θα αναζητούσαν εκδίκηση. Στην πόλη επικρατούσε τρόμος. Μην ξεχνάμε επίσης ότι για το Κυλώνιο Άγος κατηγορήθηκε η οικογένεια των Αλκμεονιδών, οι οποίοι είχαν εξοριστεί και είχαν καταφύγει στους Δελφούς. Πολύ πιθανόν λοιπόν να υπήρχε και κάποιο κυνηγητό απέναντι σε αυτούς. Οι αναταραχές στην πόλη γενικεύτηκαν. Ήταν η λαϊκή δυσαρέσκεια τέτοια που πλέον ακόμα και οι αριστοκράτες έβλεπαν ότι το πολίτευμα ήταν δυσλειτουργικό, οπότε αυτή η κατάσταση έπρεπε με κάποιον τρόπο να επιληθεί προκειμένου να μην υπάρξει κάποια κοινωνική έκρηξη. Ο Αριστοτέλης στην Αθηναίων Πολιτεία γράφει «Και μετά από αυτά
ξέσπασαν ταραχές ανάμεσα στους ευγενείς και το λαό που κράτησαν πολύ καιρό. Γιατί και το πολίτευμα ήταν ολιγαρχικό σε όλα και ακόμα γιατί οι φτωχοί ήταν δούλοι των πλουσίων και οι ίδιοι και τα παιδιά τους και οι γυναίκες τους. Και ονομάζονταν πελάτες και εκτίμωροι γιατί δούλευαν στα κτήματα των πλουσίων πληρώνοντας κάθε χρόνο το 1/6 της οδειάς. Πρόσφατα η αρχαιολογική σκαπάνη στο Δέλτα Φαλήρου κοντά στη νέα λυρική σκηνή έφερε στο φως εντυπωσιακά ευρήματα. Ανακαλύφθηκε ομαδική ταφή 80 δεσμωτών, οι οποίοι ήταν θαμμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον και εικάζεται ότι ήταν οπαδοί του Κύλωνα. Για να ηρεμήσουν οι κατώτερες κοινωνικές τάξεις, οι ευγενείς τους ικανοποίησαν ένα από τα πάγια αιτήματά τους. Κατέγραψαν τους νόμους. Επειδή η κατάσταση είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις, συμφωνούν οι δύο αντιμαχόμενες, ευγενείς και μη, να αναθέσουν στο Δράκοντα να καταγράψει νόμους. Και έτσι έχουμε τον πρώτο ποινικό κώδικα της Αθήνας. Ο Δράκων θεωρείται ότι είναι ο πρώτος θεσμοθέτης της Αθήνας. Συνέγραψε θεσμούς, όπως τους λέγαν τότε. Είναι ο πρώτος ο οποίος συγκέντρωσε, θα λέγαμε, και κωδικοποίησε την υπάρχουσα νομοθεσία της Αθήνας. Σύμφωνα με την νομοθεσία του Δράκοντα, εκτός από τους ευγενείς, απέκτησαν πολιτικά δικαιώματα και οι ζευγίτες που συμμετείχαν στους πολέμους. Είναι αυτό που είναι γνωστό, της όπλα παρεχομένης. Διότι πρέπει τότε να έχει εισαχθεί η οπλητική φάλαγγα και στην πόλη των Αθηναίων. Άρα οι ζευγίτες αποκτούν και αυτοί το δικαίωμα συμμετοχή στην Εκκλησία του Δήμου, είναι πολίτες. Διότι έτσι το δικαίωμα του πολίτη προσδιορίζεται από τη συμμετοχή στην Εκκλησία και στη δικαστική αρχή να εκλέγω και να κρίνω τους άρχοντες μου. Όχι να εκλέγω με, να εκλέγω. Οι νόμοι του Δράκοντα ουσιαστικά εξασφάλιζαν τα σφαίροντα των ευγενών. Οι φτωχοί, προκειμένου να πάρουν δάνεια από τους πλούσιους, συνέχισαν να βάζουν υποθήκη τον ίδιο τους τον εαυτό. Ουσιαστικά, εφόσον καταγράφει νόμος, τον κατοχυρώνει αυτόν τον νόμο. Με αποτέλεσμα πολλοί ζευγίτες να δανείζονται και να περιπίπτουν σε κατάσταση δουλείας. Η νομοθεσία του Δράκοντα ήταν καθοριστική ακόμα και για το σύγχρονο πολιτισμό, καθώς για πρώτη φορά διαχωρίστηκαν οι φόνοι σε ακούσιους και προμελετημένους. Υπήρχε διαχωρισμός όπως και σήμερα, αλλιώς αντιμετωπίζεται ο ακούσιος φόνος και αλλιώς ο εκούσιος φόνος. Τον προμελετημένο φόνο τον δικάζει ο Άριος Πάγος. Προσθέτει δηλαδή στις δικαιοδοσίες του την εκδίκαση φωνικών υποθέσεων. Βεβαίως, η τιμωρία είναι θάνατος. Γιατί ναι μεν το αναλαμβάνει το κράτος, ένα θεσμικό όργανο, αλλά θα πρέπει για να εξηλαιωθεί η ψυχή του νεκρού να τιμωρηθεί ο δράστης με θάνατο. Οι διατάξεις του Δράκοντα για τον ακούσιο φόνο σώζονται σε μαρμάρινη στήλη στο Επιγραφικό Μουσείο, στην οποία είχαν αντιγραφεί όλοι οι νόμοι σχεδόν 2 αιώνες αργότερα. Στο κείμενο του νόμου σώζονται λεπτομέρειες για τη διαδικασία της δίωξης, για τους δικαστές, ακόμη και τις προϋποθέσεις της συγχώρησης του δράστη. Η στήλη, το αντίγραφο αυτό των νόμων του Δράκοντα βρέθηκε στην περιοχή της Μητροπόλεως των Αθηνών. Ξέρουμε όμως από το ίδιο το ψήφισμα της επιγραφής ότι είχε στηθεί μπροστά στη Βασίλειο Στοά, στην αρχαία αγορά. Για τον ακούσιο φόνο, ακούσιο, το ορίζει ένα άλλο δικαστικό σώμα συγκροτούμενο από 51 εφέτες. Που είναι και αυτοί οι ευπατρίτες. Έτσι,
Με τον διαχωρισμό των φόνων, ο Δράκων κατάφερε να περιορίσει την αυτοδικία και την αυθαιρεσία στην απονομή της δικαιοσύνης. Οι δρακόντιοι νόμοι δεν έλυσαν το κοινωνικό πρόβλημα των Αθηναίων. Έτσι, κάτω από την πίεση του λαού, ορίστηκε ένα πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης από την τάξη των Ευγενών για να νομοθετήσει εκ νέου. Αυτός ήταν ο Σόλων ο Αθηναίος. Ο Σόλων, ο οποίος ήταν ποιητής, πανέξυπνος, εμπνευσμένος και φιλόσοφος, κωδικοποίησε ό,τι είχε μέχρι τότε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προσπάθησε να άρει και αδικίες που είχαν γίνει. Προσπάθησε να ρυθμίσει ο Σόλωνας με αυτό που οι αρχαίες πηγές αποκαλούν ευνομία. Δηλαδή, την αποτύπωση συγκεκριμένων νόμων που μέσα στα πλαίσια των οποίων να μπορούν να κινηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι εμπλέκονταν στη δίκηση του κράτους. The word that he uses in his poem is not demokratia, it's something called eunomia. And eunomia is contrasted with tyranny, because he feels that tyranny is the greatest threat to the freedom and security of Athenians. Με την νομοθεσία του ο Σόλων ενίσχυσε το δημοκρατικό σύστημα, τον διαχωρισμό δηλαδή των πολιτών σε τάξεις, σύμφωνα με την περιουσία τους, η οποία μετρούνταν σε μεδίμνους, που ήταν μέτρο χωρητικότητας γεωργικών προϊόντων. Όσοι είχαν τα υψηλότερα εισοδήματα, οι παλαιοί αριστοκράτες, ήταν οι πεντακοσιομέδυμοι. Η αμέσως επόμενη κατηγορία ήταν οι τρακοσιομέδυμοι. Στην τρίτη θέση βρίσκονταν οι διακοσιομέδυμοι ή ζευγίτες, με ετήσιο εισόδημα 200 μνές, και στο κατώτερο στρώμα βρίσκονταν οι θήτες. Ο Άριος Πάγος, οι εννέα άρχοντες και η εκκλησία του Δήμου διατηρήθηκαν. Ο Σόλων ίδρυσε και τη Βουλή των 400, στην οποία μπορούσαν να συμμετάσχουν οι τρεις πρώτες κοινωνικές τάξεις. Γίνονται μέλη της Βουλής 100 από κάθε φυλή. Διατηρεί δηλαδή αυτό το σύστημα το αιματοσυγγενικό που προϋπήρχε. Τι δουλειά κάνει? Έχει προβουλευτικό χαρακτήρα, δηλαδή προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη, τα θέματα που θα συζητηθούν στην Εκκλησία του Δήμου. Στην Εκκλησία του Δήμου είχαν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι φτωχοί θήτες, εφόσον είχαν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους. Οι θήτες, που είχαν και εισόδημα κάτω από 200 μνές, δεν είχαν τη δυνατότητα του εκλέγεστε, παρά μόνο του εκλέγει. Είχαν δηλαδή τη δυνατότητα να ψηφίσουν στην Εκκλησία του Δήμου, αλλά δεν μπορούσαν να θέσουν υποψηφιότητα ή να λάβουν κάποιο αξίωμα. Οι νόμοι του Σόλων έδιναν το δικαίωμα συμμετοχής στα ανώτατα αξιώματα της πολιτείας μόνο στους 500 And everyone in Athenian society was given certain privileges and responsibilities according not to the way they were born, but according to the amount of wealth that they had. Παρόλο που οι νόμοι είχαν πια καταγραφεί, δεν υπήρχε κάποιο όργανο, όπως η σημερινή αστυνομία, για να ελέγχει τους παραβάτες. Ο Σόλων φρόντισε ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Δίνει το δικαίωμα σε κάθε πολίτη να καταγγείλει ιονδήποτε, εφόσον αυτός βλάπτει το δημόσιο συμφέρον. Είναι οι λεγόμενοι μηνύσεις με εισαγγελία. Η εισαγγελία είναι είτε προδοσία ή δολιοφθορά εναντίον του δημοσίου συμφέροντος. Το Λαϊκό Δικαστήριο που ίδρυσε ο Σόλωνας και πήρε ορισμένες από τις δικαιοδοσίες του Άριου Πάγου ονομάστηκε Ηλιαία. Στο δικαστήριο της Ηλιαίας εκδικάζονται οι περισσότερες υποθέσεις εκτός από αυτές που αφορούν υποθέσεις ανθρωποκτονίας και κάποιες ειδικές υποθέσεις που αφορούν, ειδικά ζητήματα εμπορικών διαφορών. Στην Ηλιαία δικαίωμα συμμετοχής είχαν πολίτες από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Συμμετέχουν με κλήρωση 6.000 πολίτες
οι οποίοι κληρώνονται για ένα χρόνο στην αρχή κάθε έτους. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τι έλεγε η περίφημη συσάχθεια του Σόλωνα που διέγραψε τα δυσβάσταχτα χρέη και πώς ο Κλισθένης, με τις μεταρρυθμίσεις του, έθεσε τα θεμέλια του δημοκρατικού πολιτεύματος. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και την πορεία της Αθήνας προς το δημοκρατικό πολίτευμα. Ο Κλισθένης έμεινε στην ιστορία ως ο θεμελιωτής δημοκρατίας, καθώς με τις διατάξεις του έδωσε το δικαίωμα συμμετοχής στα κοινά και στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις. Νωρίτερα, ο Ευγενής Σόλων με την νομοθεσία του οργάνωσε τη διοίκηση της πόλης και καθόρισε τα όργανα της εξουσίας. Ασχολήθηκε όμως και με τους στοχούς και τους δούλους που είχαν αρχίσει να αυξάνονται δραματικά. Απάλλαξε τους οφειλέτες από τα χρέη τους και αφαίρεσε από τους πλούσιους το δικαίωμα να πουλάνε ως δούλους όσους δεν είχαν να πληρώσουν το μερίδιό τους για την καλλιέργεια της γης. Η νομοθεσία αυτή ονομάστηκε συσάχθεια και ήταν ένα από τα πιο βασικά βήματα για την καθιέρωση της δημοκρατίας και της δημοκρατικής σκέψης. Ο Σόλων αντιμετώπισε αποφασιστικά το πρόβλημα των αγροτικών χρεών που απειλούσε την πόλη με εμφύλιο πόλεμο. Εφάρμοσε λοιπόν την περίφημη συσάχθεια. Είχαν φτάσει τα πράγματα σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, στα όρια εμφυλίου πολέμου. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς επενέβη ο Σόλωνας, δίνοντας στον μικρό ελεύθερο γεωργό την απαλλαγή από τα προηγούμενα χρέη του. Απαλλάσσει δηλαδή και τους χρεοφυλέτες, αλλά και επαναφέρει και τους δούλους που είχαν πολιθεί ως δούλοι λόγω χρεών. And which was very important because it meant that not just the wealthy in Athens were protected, but everyone in Athens, all citizens, no matter how rich or how poor they were. Το σύνολο τώρα αυτών των μέτρων, οι μεταγενέστεροι το αποκάλεσαν συσάχθεια. Σύο το άχθος. Ο Σόλων που ήταν και ποιητής έγραψε σε ένα ποίημα για την νομοθεσία του. «Όλους τους ελευθέρωσα και βία μαζί και δίκιο συντεριάζοντας, τα έφερα τούτα εγώ ως την άκρη, δυνατά, έτσι όπως είχα τάξει. Νόμους όρισα ίδιους για τους μεγάλους και για τους μικρούς, το δίκιο δρόμο στον καθένα δείχνοντας». Όταν ολοκλήρωσε την νομοθεσία του, ο Σόλων όρκησε τους Αθηναίους να την ακολουθήσουν για τουλάχιστον 10 χρόνια και έφυγε από την Αθήνα. Για να μην ανατραπεί το καθεστώς που ο ίδιος δημιουργήσε ο Σόλων, αυτοεξορίστηκε. Το ξέρουμε αυτό, αυτοεξορίστηκε για 10 χρόνια από την Αθήνα. Να μην δέχετε πιέσεις. Για να μην δέχετε πιέσεις. Σαφώς οι μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα είναι πρωτοποριακές, αλλά πάλι δεν επέλυσαν πολύ σημαντικά προβλήματα. Και αυτό έγινε φανερό από το γεγονός ότι μετά την αποχώρησή του ακολούθησαν αναταραχές και οι οποίες κατέληξαν σε επεισόδια. Ναι, μεν είναι πρωτοποριακό, ναι, περισσότερα άτομα βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να διεκδικήσουν κάποιο αξίωμα, αλλά πάλι αυτό το μέτρο δεν ήταν ικανό να εντάξει όλους τους πολίτες της Αθήνας στη διαδικασία του αξιώματος. Το 561 π.Χ. κατέλαβε την εξουσία ο Πισίστρατος και στην Αθήνα επιβλήθηκε το καθεστώς της τυραννίας. Ο Πισίστρατος λοιπόν έλαβε την εξουσία με ένα τέχνασμα. Όταν έγιναν λοιπόν αναταραχές μετά τη Σολόνια μεταρρύθμιση, ο ίδιος εμφανίστηκε στην αγορά, εμόφυρτος,
λέγοντας ότι τον είχαν τραυματίσει επειδή υπερασπίστηκε τα δίκαια των αδυνάτων. Ζήτησε λοιπόν από την Εκκλησία του Δήμου προστασία και παρά τις αντιδράσεις του Σόλωνα, ο οποίος θεώρησε ότι ήταν απλά ένα τέχνασμα, η Εκκλησία του Δήμου του παρήχε με ψήφισμα ένα σώμα 50 οπλοφόρων. Ο Πισίστρατος λοιπόν εκμεταλλεύτηκε αυτό το δικαίωμα που του έδωσε η Εκκλησία του Δήμου και κατέλυσε την εξουσία. Ο Αριστοτέλης γράφει στην Αθηναίων Πολιτεία. Λένε πως όταν ο Πισίστρατος ζήτησε σωματοφυλακή, ο Σόλων αντιτάχθηκε και είπε ότι από άλλους Αθηναίους είναι πιο σοφός και από άλλους πιο γενναίος. Δηλαδή πιο σοφός από εκείνους που δεν καταλαβαίνουν ότι ο Πισίστρατος έχει σκοπό να γίνει τύραννος και πιο γενναίος από εκείνους που το ξέρουν και δεν μιλούν. Ο Πισίστρατος ήτανε κατά γενική ομολογία, και μας το λέει ο Αριστοτέλης, ίσως ένας από τους εξυπνότερους πολιτικούς, ηγέτες, πώς θέλετε να τον αποκαλέσουμε. Όμως εκείνος ήθελε να αποκαλείται τύραννος. Στην αρχαιότητα όμως ο τύραννος ήταν αυτό που λέμε ο μονάρχης, ο κύριος. Ο Πισίστρατος δεν επενεύει σχεδόν καθόλου στην νομοθεσία και τον τρόπο διοίκησης της πόλης. That even though so, when Pisistratus did become tyrant, he does seem to have kept most of the reforms of Solon in place. He used them kind of as a facade to give himself legitimacy. And he then passed, of course, this tyranny on to his sons. Βεβαίως, όπως κάθε τύραννος, ναι μεν παρέχει ένα έργο, ταυτόχρονα όμως κοιτάει και το συμφέρον του. Και το συμφέρον του ήταν η 10η ή η 20η που απεκόμιζε από την παραγωγή. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, την περίοδο διακυβέρνησης του Πισίστρατου έγιναν πολλά δημόσια έργα για το κοινό καλό, αλλά και για το συμφέρον του τυράννου. Από ναούς, από υδραγωγία, έχουμε τον Πισιστράτιο αγωγό, έφερε νερά του Ηριδανού, νερά του Ηλισσού, κάνει πάρα πολλά δημόσια έργα. Πάρα πολλούς ναούς πάνω στην Ακρόπολη. Ξεκίνησε τον ναό του Ολυμπίου Διός. Ήθελε με μία κουβέντα να είναι ευχαριστημένοι οι πολίτες, ώστε να μην στασιάσουν, να ασχολούνται με τη γη, ώστε να τον αφήσουν ελεύθερο εκείνος να κυβερνά. Μέσα στα 50 χρόνια που διήρκησε η αρχή του Πισιστράτου, παρατηρείται μία οικονομική και εμπορική ανάπτυξη της Αθήνας. Ο Πισίστρατος κυβέρνησε την πόλη μέχρι το θάνατό του το 527. Την εξουσία πήραν τότε οι γη του, Υπίας, Ύπαρχος και Θεσσαλός. Μετά τη δολοφονία του Ύπαρχου, ο κλοιός άρχισε να σφίγγει για τους διαδόχους. Ο Ύπαρχος δολοφονήθηκε από τον Αρμόδιο και τον Αριστογείτονα. Ωστόσο, ο Θουκυδίδης δεν θεωρεί ότι η δολοφονία του Αρμόδιου και του Αριστογείτονα έγινε για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, αλλά μάλλον για λόγους ερωτικού πάθους και ερωτικής εκδίκησης. Ο Αρμόδιος δέχεται ουσιαστικά την ερωτική πρόκληση από τον Ύπαρχο, τον ένα από τους δύο γιους του Πισιστράτου. Ο νεαρός Αρμόδιος δεν αποδέχεται την ερωτική πρόκληση και τότε ο τύραννος αποφασίζει να διαπομπεύσει τροποντινά τόσο τον νεαρό όσο και την αδελφή του. Εκείνος δεν αντέχει αυτή την προσβολή και μαζί με τον Αριστογείτονα αποφασίζουν να επιτεθούν στον Ύπαρχο και να τον σκοτώσουν. Ο λαός ήταν τόσο δυσαρεστημένος από τη διακυβέρνηση των Πισιστρατιδών και τίμησε τους δολοφόνους του Ύπαρχου. Προς τιμή του Αρμόδιου και του Αριστογείτονα είχαν δημιουργηθεί δύο αγάλματα. In fact, the only heroes, the only human beings who had statues erected in the Agora in the 5th century were Harmodius and Aristogeiton. Θύμωσε πάρα πολύ ο αδελφός του ο Υπίας και σκλήρινε πάρα πολύ το καθεστώς. Έγινε δηλαδή αυτό που λέμε πραγματικός τύραννος. Με βασανισμούς, με δολοφονίες αντιπάλων. Το 510, μετά από εξέγερση, οι Αθηναίοι κατάφεραν να τους διώξουν από την πόλη.
Στην ανατροπή της τυραννίδας ήταν καθοριστική η βοήθεια του Σπαρτιάτη βασιλιά Κλεομένη, ο οποίος ήθελε να παρέμβει στα εσωτερικά της πόλης. Με την κατάλυση της τυραννίας οι Αθηναίοι θυμήθηκαν και πάλι τις πολιτικές τους έρηδες. Οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι ήταν ο Κλισθένης και ο Ισαγόρας, που οδήγησαν την Αθήνα σε εμφύλιο πόλεμο. Ο Σπαρτιάτης Κλεομένης παρεμβαίνει και πάλι. And Ισαγόρας managed to get the followers of Cleisthenes thrown out, and Cleomenes came back, but there was a massive popular uprising against Cleomenes, and he was thrown out. Ο Κλεομένης είχε προσπαθήσει να καταργήσει τη Γερουσία και ο λαός της Αθήνας, εξοργισμένος, υπερασπίστηκε το θεσμό και τον κυνήγησε. Για να σωθεί έγινε ηκέτης στον Ιεροβράχο. Πολιορκείται ο Κλεομένης στην Ακρόπολη και αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ο ίδιος ο Δήμος, ενώ μέχρι τότε είναι το πλήθος, έτσι απαντάει το Δήμος. Γίνεται δηλαδή πολιτική οντότητα. Ανακαλεί τον Κλεισθένη, ο οποίος θέτει σε εφαρμογή τις μεταρρυθμίσεις. Ήταν ένας δημοκρατικότατος που έβλεπε ότι δεν μπορούσε άλλο να αντικρούει τον Ισαγόρα και τους αριστοκρατικούς και σκέφτηκε, όπως λένε πολύ πολιτικά, ρεαλιστικά πολιτικά, να φέρει ένα τέτοιο σύστημα στο οποίο δεν θα μπορούσαν ποτέ οι αριστοκρατικοί να επεμβαίνουν τόσο δυναμικά. Ο Κλεισθένης θέλησε να μειώσει τη δύναμη του κάθε ευγενή στην περιοχή του. Έτσι οργάνωσε την Αττική με διαφορετικό τρόπο. Η κάθε τριτεία αποτελεί τόπου δήμους από τις τρεις διαφορετικές περιφέρειες της Αττικής. Δηλαδή από τα παράλια, από τα μεσόγεια και από τη Οάστη. Έτσι λοιπόν υπήρχε ο συνδυασμός αυτός. Οι τριτείες κάθε φυλής δημιουργούνταν βάσει κλήρωσης. Και έτσι δημιουργούνταν οι 30 τριτείες. Γιατί το κάνει αυτό? Το κάνει για να μπερδέψει, για να αναμίξει πλέον τα παλιά γέννη, θέλει να τα σπάσει. Θέλει να σπάσει τις παλιές οικογένειες και το κατάφερε. Δεν υπάρχει οικογένεια των Μεδοντιδών, των Αλκμεονιδών, αυτά τα γέννη, Φυλαϊδών, τα ξέρουμε όλα αυτά τα γέννη, τα περίφημα. Τα τζάκια. Δεν υπάρχουν πια. Είναι πολύ μεγάλη σημασία αυτής της μεταρρύθμισης. Ο Κλεισθένης κατά τον τρόπο αυτό περιορίζει αποφασιστικότατα την επιρροή τοπικών παραγόντων. Η περιοχή της Αττικής χωρίστηκε σε δήμους. Κάθε κάτοικος της πόλης, εκτός από τη φυλή στην οποία ανήκε, προσδιοριζόταν και από τον δήμο του. Από εκεί μάλιστα έπαιρνε και το όνομά του. Αυτός είναι ένας διαχωρισμός που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την κατανόηση της αθηναϊκής δημοκρατίας. Ο κάθε Αθηναίος πολίτης, η ταυτότητά του ήταν το όνομά του, το όνομα του πατρός, το πατρόνυμο και το δημοτικό, από πού είναι δηλαδή. Έλεγες ότι είμαι Περικλής, το όνομα, το γένος, ποιανού είσαι, Ξανθίπου, το δήμο σου, από πού κατάγεσαι, Χολαριεύς. Now the deme is kind of like a small kind of township in the countryside. They probably existed before that, but the important thing was that Cleisthenes brought formal government to these areas, which had probably been dominated by the local aristocrats. Η οργάνωση των Αθηναίων σε 10 φυλές επηρέασε και τα όργανα άσκησης της εξουσίας. Η προϋπάρχουσα Βουλή των 400 μετατράπηκε σε Βουλή των 500. Οι 10 λοιπόν δήμοι μας έδιναν 50 άτομα κάθε δήμος, με αποτέλεσμα να έχουμε 500 άτομα στη Βουλή. Για να μην επικρατεί χάος λόγω του μεγάλου αριθμού ατόμων, το έτος διαιρέθηκε σε 10 περιόδους των 35-36 ημερών. Σε κάθε περίοδο, επικεφαλής της Βουλής ήταν οι 50 βουλευτές μίας φυλής. Τότε λέγονται Πριτάνες. Η φυλή τους πριτανεύουσα και σε καθημερινή βάση εκλέγουν έναν από αυτούς, τον πρόεδρο, τον επιστάτη των Πριτάνιων. Εάν η ημέρα που κάποιος ήταν επιστάτης των Πριτάνιων έπρεπε να συλληφθεί η εκκλησία του Δήμου, τη συγκαλούσε αυτός. Δηλαδή έχουμε το άλλο ένα δημοκρατικό στοιχείο. Αυτός που συγκαλεί την εκκλησία του Δήμου δεν προέρχεται από ένα ολιγομελές σώμα, όπως συνέβαινε επισόλωνα, από ένα πολυπληθές, και αυτή είναι η Βουλή των 500.
Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η θητεία των βουλευτών ήταν ετήσια. They served for only a year and then there were 500 new people every year. That's really hard to believe. It's like thinking about the Vouli that we have now in Athens, having 500 new members a year every year. Some people might think that was a good idea, some people might not, but at any rate, that's what it would be like. Ο δρόμος προς τη δημοκρατία έχει στρωθεί και η Βουλή αποκτά και άλλες σημαντικότατες αρμοδιότητες για να προστατεύσει το πολίτευμα. It was to prevent tyranny, the concentration of power, and to make the government responsive to the average citizens. The council was amazing. It had a huge number of different tasks. It supervised the administration of money. It supervised the army. And the most important thing that it did is it organized the business for the assembly. Στον διαχωρισμό της Αττικής Εφυλές βασίστηκε και η οργάνωση του στρατού. Χωρίστηκε σε 10 μονάδες, τις οποίες διοικούσαν οι 10 στρατηγοί. Οι στρατηγοί εκλέγονταν αποκλειστικά από τους 500 ομέδυμνους. Ήταν άτομα που βρίσκονταν στην ανώτερη κοινωνική τάξη και είχαν κάποια αξία. Δηλαδή είχαν κάποιες γνώσεις ιδιαίτερες σε πολιτικό, στρατιωτικό επίπεδο. Οι σπουδαιότερες μεταρρυθμίσεις του Κλισθένη που άνοιξαν το δρόμο προς τη δημοκρατία αφορούσαν στην Εκκλησία του Δήμου, η οποία έγινε το κυρίαρχο σώμα του Αθηναϊκού κράτους. Η Εκκλησία γίνεται νομοθετικό όργανο. Από αυτήν αρχίζει και εκεί τελειώνει. Σε όλη λοιπόν τη διαδικασία θέσπισης νόμου υπάρχει απόλυτη ελευθερία και ισότητα, δεδομένου ότι όλοι οι πολίτες εξίσου μπορούν να συμμετάσχουν είτε προτείνοντας είτε στη συνέχεια δίνοντας τη γνώμη τους στη Βουλή ή στη συνέχεια δίνοντας την ψήφο τους στην Λαϊκή Συνέλευση, στην Εκκλησία του Δήμου. Η εξέλιξη του πολιτεύματος είναι εντυπωσιακή, καθώς οι πολίτες αποκτούν εξουσία όταν σε οποιαδήποτε άλλη πόλη κράτος είναι υπήκοοι του βασιλιά ή τους εκμεταλλεύονται οι άρχοντες. Στην Εκκλησία του Δήμου συμμετέχουν όλοι οι Αθηναίοι πολίτες άνω των 20 ετών. Με τον τρόπο αυτό, η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά ήταν άμεση, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης. Πρέπει να πούμε ότι ως σύλληψη ήταν κάτι το εντυπωσιακό. Ο καθένας εκπροσωπεί τον εαυτό του και δεν μιλάει δια αντιπροσώπου, όπως μιλάμε εμείς σήμερα. Η άμεση δημοκρατία. Οπότε δεν έχουμε τον εκλεγμένο βουλευτή που εκπροσωπεί κάποιος, ούτε τον συνδικαλιστή. Ακριβώς. Η άμεση δημοκρατία φαντάζει υπέροχη και ήταν υπέροχη. Μολονότι υπάρχουν μερικοί σύγχρονοι ερευνητές που δεν το δέχονται ως σύλληψη ιδεολογική το πολίτευμα, αλλά περισσότερο ως πολιτικό ρεαλισμό του Κλισθένη για να αποφύγει τις αντιπαραθέσεις των αριστοκρατικών με τον εισαγόρα. Η σπουδαιότητα της Βουλής των 500 και της Εκκλησίας του Δήμου φαίνεται από τις επίσημες αποφάσεις της Αθηναϊκής Πολιτείας, οι οποίες ξεκινούν πάντα με τη φράση «Έδωξε τη Βουλή και το Δήμο». Αποφάσισε δηλαδή καλά η Βουλή και ο Δήμος. Στην Εκκλησία του Δήμου, όποιος πολίτης επιθυμούσε, μπορούσε να εκφράσει την ελεύθερα την άποψή του και να υποβάλει τυχόν τροπολογία. Αυτό ψηφιζόταν, ακολουθούσε ψηφοφορία και το αποτέλεσμά της αποτελούσε το ψήφισμα. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής θα δούμε πως ο χώρος αρχαίας αγοράς όπου βρισκόμαστε συνδέθηκε με τη δημοκρατία και τι ήταν ο οστρακισμός που καθιέρωσε ο Κλισθένης.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στη μηχανή του χρόνου και στο αφιέρωμά μας στη δημιουργία της δημοκρατίας. Οι βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος τέθηκαν από τον Κλισθένη στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. Ένα σημαντικό μέτρο που καθιέρωσε και διατηρήθηκε για πάρα πολλά χρόνια ήταν ο ωστρακισμός. Η αρνητική ψηφοφορία δηλαδή και η εξορία για όποιον θεωρεί το επικίνδυνος για το δημοκρατικό πολίτευμα. Η διαδικασία ήταν απλή και πραγματοποιούνταν κυρίως εδώ, στο χώρο της αρχαίας αγοράς, όπου τελούνταν και άλλες λειτουργίες της δημοκρατίας. Στα χρόνια του Κλισθένη, ένας χώρος που συνδέθηκε με το δημοκρατικό πολίτευμα ήταν η αρχαία αγορά της πόλης. Καθορίζεται ως χώρος δημόσιος κάποια στιγμή τον 6ο αιώνα π.Χ. Από εκείνη τη στιγμή και μετά αρχίζουν να επιτελούνται εδώ οι λειτουργίες του πολιτεύματος. Μετά την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας την τελευταία δεκαετία του 6ου αιώνα, αρχίζουν εδώ σιγά σιγά να αναπτύσσονται τα κτίρια και οι λειτουργίες που αποσκοπούν στην τέλεση του δημοκρατικού πολιτεύματος και στη διαχείριση, θα λέγαμε, την πολιτική την καθημερινή. Στην αγορά ήταν το βουλευτήριο όπου συνεδρίαζε η Βουλή των 500. Στην αρχαία αγορά επίσης υπήρχαν μνημεία όπου αναρτούνταν πίνακες με ανακοινώσεις για τις διαδικασίες τις δημοκρατικές, τις καθημερινές, ώστε ο πολίτης να έρχεται και να ενημερώνεται για τα καθέκαστα της δημοκρατικής λειτουργίας, για τις αποφάσεις που λαμβάνονταν και ούτω καθεξής. Η απειλή της κατάλυσης του πολιτεύματος από κάποιον επίδοξο τύρανο ήταν ακόμα ορατή. Για να προστατέψει το κράτος ο Κλισθένης, καθιέρωσε το μέτρο του ωστρακισμού. Ήταν ένα μέτρο, όχι ποινή, ήταν πρόληψη. Προληπτικό μέτρο. Δηλαδή, εάν κάποιος πολιτικός αρχηγός δημιουργούσε πολλές αντιπάθειες, προκειμένου να αποφευθούν οι συγκρούσεις ή ακόμα και ο εμφύλιος πόλεμος, θα εξοριζότανε για 10 χρόνια, προσοχή όμως, χωρίς να χάσει ούτε τα πολιτικά του δικαιώματα, ούτε την οικονομική του επιφάνεια ή τα εισοδήματα που η περιουσία του του έφερνε μέσα στην Αθήνα. Η διαδικασία ήταν απλή και καθοριστική για την προστασία της δημοκρατίας. Οι άνθρωποι που μαζεύονταν στην εκκλησία του Δήμου έγραφαν σε ένα όστρακο, δηλαδή σε ένα κομμάτι σπασμένου αγγείου, το όνομα εκείνου που θεωρούσαν ότι ήταν επικίνδυνος για το δημοκρατικό πολίτευμα. Για να είναι όμως έγκυρη η ψηφοφορία, έπρεπε αυτοί που προσερχόνταν να είναι 6.000. Ο Κλισθένης με τις μεταρρυθμίσεις του έθεσε τις βάσεις για την ακμή του Αθηναϊκού Πολιτεύματος. Έτσι έμεινε στην ιστορία ως ο θεμελιωτής της δημοκρατίας. Η Αθήνα, έχοντας λύσει τα κοινωνικά και πολιτιακά της προβλήματα, ήταν έτοιμη όχι μόνο να αντιμετωπίσει τους Πέρσες, αλλά να πραγματοποιήσει το αδύνατο, να τους νικήσει. Αυτή ήταν, κυρίες και κύριοι, η αρχή της πορείας προς τη δημοκρατία. Οι Αθηναίοι, έχοντας αποκτήσει δημοκρατική συνείδηση, όταν ξέσπασαν οι Περσικοί πόλεμοι, αρνήθηκαν να υποκληθούν στον Πέρση βασιλιά και να του παραδώσουν γη και ίδωρ από την αγαπημένη τους πόλη. Να παραδώσουν δηλαδή την ελευθερία τους και να αλλάξουν τον τρόπο διακυβέρνησής τους. Στο επόμενο μέρος του αφιερώματος, στην επόμενη δηλαδή εκπομπή, θα δούμε πως η δημοκρατία αλλά και η πόλη των Αθηνών οδηγήθηκαν στην ακμή τους με ηγέτη τον Περικλή. Το όνομά του αλλά και ο Παρθενώνας, το μνημείο που οραματίστηκε ο ίδιος για την πόλη, αποτελούν μέχρι σήμερα παγκόσμια σύμβολα της δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά.